Ο Ολυμπιακός θα μάθει το απόγευμα τους αντιπάλους του στη φάση των ομίλων του Champions League στην κλήρωση που θα γίνει στις 7 στο Μονακό. Ο Παναθηναϊκός θα συμμετάσχει αύριο στην κλήρωση του Europa League, στην οποία ελπίζουν να δώσουν το παρόν ο ΠΑΟΚ και ο Ατρόμητος, που θα αγωνιστούν απόψε εκτός έδρας με τη Rapid Viennese και τη Newcastle αντίστοιχα. Με πρίκα το υπέρ του 2-1 τον αγώνα της Τούμπας θα διεκδικήσει απόψε στη Βιέννη ο ΠΑΟΚ την πρόκριση στη φάση των ομίλων του Europa League. Ο δικέφαλος του Βορρά προκρίνεται και με ισοπαλία, ενώ η Rapid είναι υποχρεωμένη να βγει στην επίθεση και να πετύχει γκολ. Ο Έλληνας προπονητής δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο Λαζάρ, τον τραυματία Σαλπικίδη, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Γκαρσία. Είναι να παίξουμε καλά με τον χώρο, να είμαστε αρκετά δυνατοί ώστε να διεκδικήσουμε έναν συγκεκριμένο τρόπο και να περάσουμε στους ομίλους. Η αναμέτρηση στη Βιέννη θα αρχίσει στις 10 παρατέταρτο. Το δυσκολότερο έργο θα έχει ο Ατρόμητος, που θα αντιμετωπίσει στις 10 στην Αγγλία την Newcastle. Το 1-1 του πρώτου αγώνα αλλά και η δυναμικότητα των ανθρακορίχων δεν αφήνει πολλά περιθώρια στην ομάδα του Περιστερίου, που θα παίξει πάντως στα αρέστα της για να πάρει την πρόκριση και να βρεθεί αύριο μαζί με τον Παναθηναϊκό και ίσως τον ΠΑΟΚ στην κλήρωση της φάσης των ομίλων του Europa League που θα γίνει στο Μονακό.